Γιατί τι διαφορετικό έχουμε. Ο όρος αναπηρίας δεν είναι νιωτικός. Είναι σαν να λέμε άντρας γυναίκα για μένα. Εκτός από αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μας λυπηθούν. Δεν είμαστε άξιοι για λύπηση. Εσύ είσαι έτσι, εσύ είσαι αυτό που είσαι. Δεν πάνε να λέει όλος ο κόσμος ότι θέλει. Εσύ είσαι αυτό, δεν είναι, δεν αλλάζει κάτι για σένα. Ποτέ δεν ένιωσα διαφορετική μέσα στην οικογένειά μου. Λοιπόν, ονομάζομαι Μαντιάρη Χριστίνα. Έχω πολύ νευροπάθεια ντεζερίν σωτάς. Είναι μια νευροπάθεια που επηρεάζει τα περιφερειακά νεύρα. Έχω σπουδάσει χρηματοοικονομική και λογιστική. Εργάζομαι σε μια επιχείρηση του Δήμου ως υπεύθυνη μισθοδοσίας και προσωπικού. Έχω ένα παιδάκι, 5 χρονών. Είναι από τότε που γεννήθηκα, είναι κινητής. Δεν το είχαν καταλάβει οι γονείς μου μέχρι την ηλικία που έπρεπε να περπατήσω και δεν περπατούσα. Πήγαμε Αμερική όταν ήμουν 5 χρονών για να γίνει διάγνωση. Επηρεάζει τα περιφερειακά νεύρα, δηλαδή δεν έχω καλή αίσθηση στα πόδια και στα χέρια, να το πω έτσι. Και αυτό επηρεάζει την ισορροπία μου, δεν έχω ισορροπία. Από ό,τι φαίνεται είναι κληρονομική, γιατί την έχει και το παιδί μου. Εμείς δεν μπορούμε να περπατήσουμε μόνοι μας με την έννοια ότι δεν έχουμε ισορροπία. Και βαδίζουμε λίγο με πιο ψηλά τα γόνατα, να το πω έτσι. Δεν έχουμε πολύ καλή αίσθηση, δηλαδή άμα καώ θα το καταλάβω μετά από λίγα παραπάνω δευτερόλεπτα από ότι ο υπόλοιπος κόσμος. Δεν ξέρω αν φταίει το ότι ήμουν πιο μικρή, αλλά όσο από τον υπηαγωγείο και δημοτικό δεν ένιωθα ότι είμαι διαφορετική. Έπαιζα, είχα παρές, παίζαμε με τα παιδιά, βρίσκανε τρόπους να με κάνουν να παίξω μαζί τους, να με συμπεριλάβουν στην παρέα τους. Μετά στο γυμνάσιο άρχισα λίγο έτσι να νιώθω λίγο πιο περιθωριοποιημένη, στο λύκειο λίγο παραπάνω, αλλά κατά τα άλλα δεν έχω παραπονό, δηλαδή για τις παρέες μου είχα και όλα τα έκανα, δεν μπορώ να πω ότι μου έχει λείψει κάτι ή ότι δεν έχω κάνει κάτι που μου έχει μείνει αποθυμένο. Λοιπόν, όταν ήμουν έγκυος, είχα επισκεφτεί πάρα πολλούς γιατρούς για να δω αν θα μπορέσω να αντέξω την εγκυμοσύνη, να γεννήσω, γιατί δεν υπήρχε καμία καταγραφή σε άτομο με τη δική μου αναπηρία που να γέννησε ή να έμεινε έγκυος. Ήμουνα το πρώτο άτομο στον κόσμο γνωστό. Και είχα ρωτήσει πολλούς γιατρούς. Ο νευρολόγος μου, όταν πήγα να το ρωτήσω αν θα αντέξω την εγκυμοσύνη νευρολογικά με την πάθησή μου, γύρισε και μου είπε ότι καλό θα ήταν να τη διακόψω, όχι γιατί εγώ μπορεί να πάθω κάτι ή το παιδί μπορεί να πάθει κάτι, απλά με την προϋπόθεση ότι το παιδί θα είναι σαν εμένα. Εγώ όμως δεν υπήρχε περίπτωση εννοείται να το δεχτώ αυτό, και αυτό που το είπα ήταν ότι εμένα δεν μου έλειψε κάτι. Εγώ έκανα τα πάντα, έχω κάνει τις σπουδές μου, έχω κάνει οικογένεια, έχω παιδί, έχω δουλεύω, οδηγάω, κάνω τα πάντα, δεν μου έχει λείψει κάτι και δεν πιστεύω ότι σε κανέναν άνθρωπο δεν θα έπρεπε να στερείται το δικαίωμα της ζωής μόνο και μόνο επειδή θα έχει κάποιες δυσκολίες. Το ένα αρνητικό που θυμάμαι ήταν η αντιμετώπιση σε ένα σχολείο που είχα που δεν μου δεχόντουσαν γιατί ήμουν άτομο με κινητική αναπηρία και θέλαν να με διώξουν. Απλά επειδή δεν γνώριζαν ότι ότι νοητικά δεν έχω κάποιο θέμα και δεν γνωρίζανε κιόλας και από παράλληλη στήριξη που μπορούσε να υπάρχει. Θέλανε να με στείλουν σε ειδικό σχολείο, εντάξει, δεν χρειαζότανε, δεν ήταν απαραίτητο. Ένα θετικό, μεγάλο θετικό για μένα που με έχει δώσει η αναπηρία μου είναι ο χαρακτήρας μου. Με έχει κάνει πολύ πιο δυνατή να μπορώ να τα κάνω όλα. Με έχει δώσει πείσμα, με έχει δώσει το λόγο να προσπαθώ κάθε μέρα για κάτι καλύτερο. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε ξενοδοχεία. Ξενοδοχεία καλύτερα. Τα ξενοδοχεία είναι λίγο πιο προσβάσιμα.
Αλλά ας πούμε τα ενοικιαζόμενα δωμάτια που είναι όλο σκάλες, οι τουαλέτες είναι τελείως ακατάλληλες. Δεν μπορείς να πιαστείς για να μπεις μέσα στην μπανιέρα ή για να κάτσεις στην τουαλέτα. Οι χώροι πολύ στενοί, δεν μπορείς να περάσεις με ένα καρότσι. Είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το θέμα. Τα ξενοδοχεία, ξαναλέω, λίγο καλύτερα. Κάποια πληρούν προϋποθέσεις, αλλά κατά τα άλλα δεν υπάρχει. Άμα πήγαινε, ας πούμε, σε μια καφετέρια ή σε ένα δωμάτιο ενοικιαζόμενο το οποίο δεν έχει πρόσβαση, στην καφετέρια, ας πούμε, αν η τουαλέτα ήταν όπως είναι συνήθως σε ένα υπόγειο, ξέρω εγώ, που δεν χωράει, ράμπα δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις, εντάξει, δεν πειράζει, δεν χωράει καρότσι εκεί μέσα, δεν χωράει τίποτα, δεν θα έλεγα κάτι να πω την αλήθεια, γιατί δεν υπάρχει νόημα. Και να το πεις δεν υπάρχει, δεν θα αλλάξει κάτι. Είναι ένας επιχειρηματίας, κάνει τη δουλειά του, τελείωσε. Σε ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο, σίγουρα πρώτα θα μιλούσα με τον ιδιοκτήτη για να μου βρει κάτι στα μέτρα μου. Ιδάλλως, αν πήγαινα εκεί πέρα και βλέπα ότι αυτό δεν είναι στα μέτρα μου, φασαρία δεν θα έκανα σε καμία περίπτωση, αλλά θα έκανα παράπονα και θα έλεγα μήπως μπορούμε να βρούμε κάποια λύση, γιατί ούτε εγώ μπορώ να εξυπηρετηθώ, δεν είναι κάτι το οποίο θα πάω εκεί 1-2 ώρες όπως η καφετέρια και θα φύγω, είναι κάτι το οποίο θα μείνω μέρες, οπότε θέλω να με εξυπηρετεί. Και θα έψαχνα να βρω αυτή τη λύση. Έχει λίγο καιρό που πήγα σε μια καφετέρια η οποία η τουαλέτα της ήταν στο βάθος του υπογείου. Είχε πάρα πολλές σκάλες. Παρ' όλα αυτά ο ιδιοκτήτης ήρθε και μου είπε «Θέλεις να σε πάρω αγκαλιά, να σε μεταφέρω». Δεν ήταν ότι με έκανε να νιώσω άσχημα, δεν ένιωσα καθόλου άσχημα εκείνη τη στιγμή. Ήταν ότι ήθελε να με βοηθήσει, γιατί ξέρω ότι ήταν λάθος αυτό που είχε, αλλά ήθελε να βοηθήσει, να βρει τρόπο. Πιστεύω ότι αρχίζουν να αποδέχονται το διαφορετικό. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει κάποτε κάτι τέλειο, αλλά πιστεύω ότι οι νέες γενιές ειδικά έχουν διαφορετική, μας έχουν σε διαφορετική αντιμετώπιση. Σιγά σιγά αρχίζουν και μας προβάλλουν και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που φοβίζει και τον κόσμο, η άγνοια. Για να γίνουμε ίσοι με όλους τους υπόλοιπους, χρειαζόμαστε κάποιες διευκολύνσεις. Γιατί έχουμε κάτι που μας δυσκολεύει. Οπότε πιστεύω ότι χρειάζονται διαφοροποιήσεις. Δεν είναι ότι σε βλέπουν διαφορετικά με την έννοια του αποκλεισμού. Σε βλέπουν διαφορετικά με την έννοια του ότι προσπαθούν να σε εντάξουν σε περισσότερες δράσεις, σε περισσότερα πράγματα. Αυτό. Αν κάποιος ζητούσα από τον συνοδό μου να το εξηγήσει για την αναπηρία μου, γιατί ντρεπόταν ή ένιωθε αμήχανα ή δεν ήθελε να με φέρει σε δύσκολη θέση, θα τον έλεγα ότι καλύτερα να ρωτήσει εμένα, γιατί έτσι μου δείχνει ότι έχει ενδιαφέρον, ότι θέλει να μάθει, ότι δεν με βλέπει και γυρνά και αλλάζει δρόμο, να το πω έτσι. Θέλει να μάθει, θέλει να δει, θέλει να γνωρίσει. Γιατί όπως είπαμε, το άγνωστο είναι αυτό που μας τρομάζει. Θα τον έλεγα να ρωτήσει εμένα, γιατί έχω όλη την καλή διάθεση και θα μου αρέσει κιόλας να κάτσω να το εξηγήσω ποια είναι η αναπηρία μου. Είμαι πολύ περήφανη που μεγάλωσα σε μια οικογένεια η οποία όχι απλά δεν σκέφτηκε να θεωρεί το να μιλήσει για την αναπηρία μου ως στιγματισμό μου, ότι θα με στιγματίσει με αυτόν τον τρόπο, αλλά με έκανε να νιώθω περήφανη γι' αυτό. Εγώ είμαι περήφανη γι' αυτό που είμαι, γιατί έχω καταφέρει απίστευτα πράγματα σε εισαγωγικά με μια δυσκολία παραπάνω. Όταν υπήρχε κάποια διαφοροποίηση ή κάποια λάθος συμπεριφορά απέναντί μου, δεν θα το έπαιρνα πολύ της μετρητής, θα το άφηνα, δεν θα ασχολιόμουν και πάρα πολύ. Τώρα με την κόρη μου δεν αφήνω να περάσει τίποτα. Έτσι και δω ότι υπάρχει κάτι το οποίο την προσβάλλει, το οποίο την διαφοροποιεί με τον άσχημο τρόπο, θα επέμβω.